Σήμερα, Κροατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, όχι του εντόμου ούτε του πολύτιμου λίθου, εκείνου που δανείστηκε το όνομά του από το έντομο και κόβοντα βόλτε στου δρόμου, κατάφερε να γίνει τέτοιο μύθο που αναρωτιόμαστε αν τελικά αυτό πήρε το όνομά του από το έντομο ή το έντομο από αυτόν. Σήμερα είναι η ημέρα τροπικών δασών, γιορτάζει ο Αμαζόνιο και οι φίλοι του, καθώ και τα δάση που προτιμούν τα επιρήματα πώ έτσι κάπω Όπω και τα λοιπά, ή μάλλον και τροπικά. Το 1633 ο Γαλιλαίο εξαναγκάζεται από την ιερά εξέταση να απαρνηθεί την ηλιοκεντρική θεωρία του, διότι που ξέρουν οι επιστήμονε ακροατή μου, στου ιερεί έχει εκμυστηρευτεί ο Θεό στην αλήθεια. Κάθε τόσο και μια καινούργια βεβαίω, διότι και αυτοί οι επιστήμονε δεν κάθονται ήσυχοι, όλο και κάτι καινούργιο ανακαλύπτουν και όλο και αναγκαζόμαστε να ξαναδιαβάζουμε τι γραφέ πίσω από τι λέξει. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρο Προπαγάνδα στην εγκύκλιο του Πάπα Γεωργίου του 15ου για την διάδοση τη πίστεω. Έκτοτε ο όρο καθιερώθηκε και συμβολίζει την τέχνη τη διάδοση των ιδεών. Αχ, πώς το λένε αυτό μωρέ. Α, ναι, προσιλητισμό. Αν τον κάνουν οι αιρέσει, αν το κάνουν οι επίσημε θρησκείε, λέγεται διάδοση πίστη ή αύξηση πελατολογίου. Σαν σήμερα, το 1675, ιδρύεται στην Αγγλία το αστεροσκοπείο του Greenwich, το σημείο 0. Ο παράλληλο 0. Η τομή η πρώτη ή η αρχή του χρόνου. Οκ, okay το παράκανα. Το 1949 θα γεννηθεί η υπέρμετρα ταλαντούχα Αμερικανή ηθοποιός Μέριλ Στρίπ, κάτοχος 45 συνολικά βραβείων ερμηνείας, εκ των οποίων δύο Όσκαρ. Η γυναίκα που υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει βραβείο για τον τρόπο που σαπουνίζει τα πιάτα μετά το δείπνο. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένικα Ρέζι και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη το μεγάλο μας Τσίρκο. Και γιατί κατανάλωσε τόσε λέξει, αγαπητέ κύριε Καμπανέλη μου, και δεν το είπε μονολεκτικά, Ελλάδα. Το 1979-85 αρχαία αντικείμενα, κυρίω κεραμικά που κατασχέθηκαν από τη Βρετανία, επιστρέφονται στην Κύπρο. Το 1987 θα φύγει από τη ζωή ο μυθικό χορευτή αλλά και ηθοποιό Φρεντ Αστέρ. Σαν σήμερα το 2009 η εταιρεία Kodak ανακοινώνει ότι θα σταματήσει τι πωλήσει του έγχρωμου φωτογραφικού τη φιλμ μετά από 74 χρόνια. Εμανέρε, Κόντακ μου και εσύ, φτάνει πια αυτή η δημόσια ιδιωτική να βγάλω μια φωτογραφία στο μπάνιο και να πρέπει να μου την εμφανίσει ο φωτογράφος τη γειτονιά. Όλες μας οι φωτογραφίες, εάν δεν διαθέταμε ιδιωτικό σκοτεινό δωμάτιο, έπρεπε να είναι οικογενειακές, πρέπει και με πλήρη ένδυση. Αυτά και τα σημερινά μας ακορατή μου και εις αύριο καινούρια παλιά. Μέχρι τότε, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.